σε τύρι χαίρεται, είναι Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από το Super Big. Ξεκινούμε με θέμα από το χώρο της υγείας που εξακολουθεί να κλονίζεται από τα προβλήματα. Σήμερα είχαμε νέα διαμαρτυρία εργαζομένων στα νοσοκομεία και την ίδια στιγμή βγαίνει στο φως της δημοσιότητας η πληροφορία ότι σταματούν τις εφημερίες. Το αμέσως επόμενο διάστημα 47 γιατροί σε όλα τα κέντρα υγείας της Αχαΐας. Σε περαιτέρω αποδόμηση οδηγούνται τα κέντρα υγείας του νομού Αχαΐας, καθώς από 1η Δεκεμβρίου σταματούν τις εφημερίες 47 γιατροί, ενημερώνοντας εγκαίρως τη διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Μάλιστα, αν δεν δοθεί άμεσα λύση στα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καλούν τους διευθυντές των κέντρων υγείας να μην καταθέσουν προγράμματα εφημέρευσης που να περιλαμβάνουν τα ονόματά τους και να προτρέπουν σε απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία. Επιφυλασσόμενοι παντός νόμιμου δικαιώματός μας, σημειώνουν σχετική επιστολή. Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι 47 γιατροί, η παρατεταμένη καθυστέρηση πληρωμής των εφημεριών με ταυτόχρονη περικοπή τους που φτάνει έως 30% μας οδηγούν σε δεινή θέση. Η εφημερία των κέντρων υγείας σήμερα γίνεται χάρη στην αυταπάρνησή μας, ώστε να παραμείνουν ανοιχτά με ασφάλεια για τους ασθενείς, αλλά και για μας τους ίδιους. Συχνά επίσης σε αντίξωες συνθήκες χωρίς υλικά και εξοπλισμό. Με κοινή τους δήλωση, οι γιατροί που υπηρετούν στα κέντρα υγείας Ακράτας, Ερημάνθειας, Κάτω Αχαΐας, Χαλανδρίτσας, ενημερώνουν τη διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας ότι σταματούν τις εφημερίες. Συγκεκριμένα, σε δήλωσή τους αναφέρουν πως η παρατεταμένη καθυστέρηση πληρωμής των εφημεριών με ταυτόχρονη περικοπή που φτάνει έως και το 30% τους οδηγούν σε δεινή θέση. Η εφημερία των κέντρων υγείας σήμερα γίνεται χάρη στην ίδια τους την αυταπάρνηση, ώστε να παραμείνουν ανοιχτά με ασφάλεια τα κέντρα υγείας. Λοιπόν, πάμε στους συναδέλφους των Απόστολων Βουλή και τον Δημήτρη Χωρίτο. Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που έχει προκαλέσει. Καλησπέρα σας. Με ένα θέμα που έχει προκαλέσει πραγματικό σαλό, μιλάμε για μια απίστευτη υπόθεση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Απόστολε. Υπάρχουν ήδη κατηγορητήρια που έχουν συνταχθεί για το θέμα και δεν είναι λίγα, είναι πολλά. Βασικός υπαίτιος για την όλη ιστορία φαίνεται ότι είναι μια ένα διευθυντικό στέλεχος, μια γυναίκα. Ακριβώς. Διευθυντικό στέλεχος του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Ναι, στην Βόρεια Ελλάδα. Η συγκεκριμένη διευθύντρια, λοιπόν, η οποία είχε αρχίσει τη δράση της από το 2006, οπότε και τι έκανε. Όταν οι επιχειρήσεις, κάποιες από τις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος αντιμετώπιζαν πρόβλημα με πιστωτικά ιδρύματα και δεν μπορούσαν να πάρουν δάνεια ή να έχουν οποιαδήποτε διευκόλυνση,
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να υπάρχει η δυνατότητα της εγγύησης. Εάν έδινε λοιπόν το χαρτί αυτό το Γενικό Λογιστήριο, τότε η τράπεζα άνοιγε διάπλατα τις πόρτες της και ο επιχειρηματίας μπορούσε να κάνει άνετα τις δουλειές του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν μέχρι τώρα αποκαλυφθεί, γιατί έγινε έρευνα κατά της διευθύντριας και ενός υπαλλήλου, ο οποίος και αυτός ενέχεται στην κομπίνα που είχε στηθεί, έχουν δοθεί εγγυήσεις ύψους 94 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολλά τα χρήματα τα οποία έχει χάσει το δημόσιο από αυτές τις εγγυήσεις, καθώς στη συνέχεια με τα χαρτιά αυτά οι επιχειρηματίες πήγαιναν, έπαιρναν δάνεια ή είχαν οποιαδήποτε διευκόλυνση από την πλευρά της τράπεζας, γιατί είχαν το χαρτί που βεβαίωνε το κράτος ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Συνολικά, ως ηθική αυτούργοι, κατηγορούνται 57 επιχειρηματίες από την Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι είχαν και το αλυσβερίσει με την συγκεκριμένη υπάλληλο και υπάλληλος βεβαίως κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για τις πράξεις που τέλεσε από το 2006 μέχρι σήμερα. Είναι και 50... Φυσικά, ναι. Φυσικά η έρευνα πρέπει να πούμε πως είναι σε εξέλιξη, γιατί από το 2006 μέχρι σήμερα σημαίνει ότι είναι πολύ ενδεχομένως περισσότερες οι περιπτώσεις τις οποίες η διευθύντρια έχει εμπλακεί και έχει δώσει εγγυήσεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις οι επιχειρηματίες δεν κατέθεταν καν την αίτηση. Τους έδινε την εγγύηση χωρίς καν να πούμε προηγουμένως. Οι 57 αυτοί οι επιχειρηματίες, αρκετοί από αυτούς δεν χρειάστηκε να κοπιάσουν για να πάρουν την... Όχι. Προφανώς με ένα τηλεφώνημα. Την εγγύηση του γεννητού του ελληνικού κράτους επί της ουσίας, έτσι. Με ένα τηλεφώνημα έκαναν τη δουλειά τους. Και εδώ φαίνεται ότι είχε στηθεί κανονική φάμπρικα και από το μέγεθος αυτής της ιστορίας, που δεν είχε μείνει να εξυπηρετήσουμε έναν δύο φίλους, ας πούμε, ή ψηφοφόρους, δεν ξέρω τι άλλο, αλλά 57 μεγάλους επιχειρηματίες της Βορείου Ελλάδος, και οι πληροφορίες λένε ότι η έρευνα θα επεκταθεί. Ναι, και θα περάσουν από κόσκινο όλες οι μεγάλες δανειοδοτήσεις επιχειρήσεων, όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι, βεβαίως. Και στην υπόλοιπη χώρα. Γιατί είναι πολλά τα χρόνια στα οποία είχε δράσει η συγκεκριμένη διευθύντρια. Είπαμε από το 2006, μιλάμε για μία δεκαετία γεμάτη στην οποία είχε δράσει η κυρία διευθύντρια, η οποία δεν έκανε καν τον κόπο να στείλει τα συγκεκριμένα έγγραφα της αιτήσης των επιχειρηματιών προς το 11μελές Συμβούλιο του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, το οποίο και δίνει την τελική έγκριση για την εγγύηση
εγγύηση του ελληνικού δημοσίου επί της ουσίας. Αυτό πάντως δεικνύει ότι το λογιστήριο του είναι διάτριτο. Είναι διάτριτο, αλλά μην πέφτουν από τα σύννεφα ιδιαίτερως οι πολιτικοί αξιωματούχοι, διότι αυτά τα ποσά είναι μικρά σε σχέση με τα θαλασσοδάνεια που έδιδε η αγροτική όταν ήταν στα χέρια του κράτους, με διευθυντές τοποθετημένους και διευθυντικά στελέχη και προέδρους από τις διάφορες κυβερνήσεις, εκατομμύρια των εκατομμυρίων χωρίς αντίκρισμα, χωρίς εγγυήσεις και φρόντισαν οι προηγούμενοι κυβερνώντες και γενικά το πολιτικό σύστημα να το συγκαλύψουν όλο αυτό το μέγα σκάνδαλο με δεκάδες, εκατοντάδες επιχειρηματίες τόσο στην περιοχή πάρα πολύ γνωστή που έπαιρναν ευκόλως 5-10 εκατομμύρια χωρίς να δώσουν όχι εγγύηση τίποτε απολύτως. Ούτε με μια κασονιέρα δεν έβαζαν. Πάντως εδώ ναι. Για να ξεφωτίσουμε τα πράγματα, τα πράγματα στην αγροτική είναι πάρτι. Πήγε από πολλά χρόνια. Μεγάλο. Είναι γνωστό. Το γενικό λογιστήριο του κράτους είναι ο ορισμός της υπηρεσίας του κράτους που θα έπρεπε να είναι, εν πάση περιπτώσει, κάπως πιο... Και αγροτική κράτους είναι το γενικό λογιστήριο το οποίο δίνει την εγγύηση, εγγυάται δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, εγγυάται το ίδιο το κράτος για τον συγκεκριμένο άνθρωπο ότι είναι φερέγγιος και έτσι μπορεί με αυτό το χαρτί να πάει σε οποιαδήποτε τράπεζα, του ανοίγει όλες τις πόρτες. Του δίνει ένα διαβατήριο για να περάσει όλες τα τραπεζικά υποκαταστήματα. Να πούμε ότι η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, δεν έχει τελειώσει η έρευνα. Αυτά έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, γιατί η Βόρεια Ελλάδα φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί. Γιατί αποτέλεσε στοιχείο έρευνας πολλών ημερών μέχρι να βγει αυτό το θέμα. Αλλά η έρευνα συνεχίζεται, επαναλαμβάνω, για όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν πάρει δανειοδοτήσεις με την εγγύηση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Και από την υπόλοιπη χώρα και ίσως να έχουμε και νεότερα τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα θα έχουμε νεότερα τις επόμενες ημέρες, δεδομένου ότι όπως σωστά ανέφερες, τώρα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας, γιατί μέσα σε 10 χρόνια προφανώς και έχει χειριστεί πάμπολες υποθέσεις η συγκεκριμένη. Και ίσως να έχουμε και την εμπλοκή και άλλων προσώπων. Ακριβώς. Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Πάμε σε επόμενο θέμα τώρα. Έχουμε το θέμα της κακοκαιρίας που φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζει να απασχολεί όλο και περισσότερο τις αρχές. Ο καιρός έχει μια σταδιακή επιδείνωση. Δεν έχουμε ακόμη προβλήματα όπως λέγαμε και χθες, παρά το έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων να εξακολουθούν να είναι σε επιφυλακή υπηρεσία. Έτσι, όπως το λέω. Ναι, η
υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή. Προβλήματα εδώ στην ευρύτερη περιοχή δεν είχαμε, εκτός από τον Κάμπο, εκτός από την δυτική Αχαΐα, όπου εκεί η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε τεράστια προβλήματα σε όσες καλλιέργειες είχαν απομείνει. Ακριβώς. Από τις προηγούμενες, από τα προηγούμενα πλημμυρικά φαινόμενα που είχαμε στην περιοχή. Θα πήγαινα τώρα, γιατί εδώ έχουμε ένα δεύτερο χτύπημα μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, Δημήτρη. Εκεί που οι αγρότες και οι καλλιεργητές της Δυτικής Αχαΐας προσπαθούσαν να συνέλθουν από το προηγούμενο χτύπημα που βλέπουμε εδώ τα αποτελέσματά του, είχαμε πλέον και νέες ζημιές. Είναι ολοσχερής η καταστροφή, διότι πλέον στο Κάμπο, στη Δυτική Αχαΐα, που λογίζεται ένας από τους πλέον ποιοτικούς κάμπους ανά την επικράτεια, υπάρχει μια καταστροφή απάκρους άκρων. Και δεν είναι μόνο η καταστροφή. Όταν οι αποζημιώσεις της πρόσφατης καταστροφής συγκαταλέγονται σε, μάλλον μπορούμε να πούμε, την έκφραση «φέξε μου και γλίστρισα». Υπό την έννοια πήγαν οι αρμόδιοι στον κάμπο, είδαν, υποσχέθηκαν, τι υποσχέθηκαν, ότι τις περσινές του Φλεβάρι, τις καταστροφές από τη χαλαζόπτωση, τις αποζημιώσεις για αυτή την καταστροφή, θα τις λάβουν περί τα τέλη Δεκεμβρίου. Για να δούμε, δηλαδή, θα πάρουν τις περσινές αποζημιώσεις, μήπως βουλώσουν κάποιες τρύπες σε επίπεδο θερμοκηπίων, καλλιεργειών κτλ. Και από εκεί και πέρα είδομε για τις φετινές, ακόμα και για τη σημερινή. Αυτό που βλέπουμε επί της ουσίας, όταν το νερό επικάλυψε όλες τις καλλιέργειες, αντιλαμβανόμεθα ότι η καταστροφή είναι... Νομίζω ότι εκεί θα έχουμε νέο γύρο καταγραφής ζημιών, γιατί... Επίσης, ένα δείγμα μολονότι δεν είχαμε στην ευρύτερη περιοχή έτερες καταστροφές. Το σχολείο στα Δεμένικα, το δημοτικό και το γυμνάσιο, είχε μια εικόνα απίστευτη. 70 πόντους ύψος στο νερό. Αυτό τι δείχνει? Ότι η κατασκευή αυτή είναι απαράδεκτη. Οι κύριοι που παρέλαβαν τότε το έργο αυτό έπρεπε να είναι πιο σοβαροί. Δεν μπορεί δημόσιο κτίριο, δημόσιο σχολείο να πλημμυρίζει κατά αυτόν τον τρόπο με 70 εκατοστά νερό και να μην δίνονται να μπουν οι μαθητές. Δηλαδή ήθελαν βάρκες, 70 εκατοστά είναι πισίνα. Άρα λοιπόν, νομίζω εδώ το μοναδικό κακοτεχνία μιλάμε. Δεν είναι το μοναδικό σημείο, υπάρχουν και άλλα κτίρια τέτοια. Νομίζω ότι πρέπει με την ευκαιρία να κάνουν ένα νέο γύρο ελέγχων οι αρμόδιοι.
υπηρεσίες, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε πολλά προβλήματα το χειμώνα. Φαίνεται ότι η κακοκαιρία αρχίζει σιγά σιγά να υποχωρεί όσον αφορά τις έντονες βροχοπτώσεις. Αυτό που θα αρχίσει και να γίνεται έντονο θα είναι το κρύο. Η πτώση της θερμοκρασίας. Έρχεται η πτώση της θερμοκρασίας ουσιαστικά. Έτσι, ναι, η κακοκαιρία νομίζω ότι αυτό το επεισόδιο της κακοκαιρίας δεν ήταν τόσο καταστροφικό όσο έλεγαν οι προηγούμενες. Ακριβώς. Πάμε και δεν διήρκησε τόσο πολύ. Ναι. Πάμε στις σουρές τώρα που είχαμε και σήμερα στις τράπεζες. Τώρα θα σταματήσει να είναι η είδηση αυτό σε λίγο. Γιατί κάθε τέλος του μήνα αυτό συμβαίνει. Σήμερα ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα για τους πατρινούς, δεδομένου ότι τη Δευτέρα έχουμε τις γιορτές του Πολιούχου, είναι κλειστά τα τραπεζικά υποκαταστήματα, άρα φτάνουμε στην τελευταία μέρα να είναι σήμερα, οπότε ο κόσμος περίμενε από το πρωί, πρέπει να πούμε, πριν να ανοίξουν ακόμη οι τράπεζες, περίμενε ο κόσμος ουρά έξω και μάλιστα με τις ομπρέλες, καθώς ήταν έντονη η βροχόπτωση και εκείνη την ώρα στην πόλη, περίμεναν γιατί ήταν όλες οι υποχρεώσεις που έπρεπε να πληρωθούν από ένφια, από δόση για φόρο εισοδήματος. Μακρύς ο κατάλογος, δεν τελειώνει. Καλά, έβαλαν και τους ηλικιωμένους στα βαθιά υπό την έννοια, εφόσον έλαβαν τη σύνταξη, θα μπορούσαν μέσω του e-banking να αποπληρώσουν τη δόση του έμφυα. Αλλά άντε να πεις τώρα σε ένα συνταξιούχο, σε ένα μεγάλο άνθρωπο, βάλε τα χρήματα μέσω e-banking. Σου λέει θα αγαπούν. Δεν αντιλαμβάνομαι τι ακριβώς μου λες. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι η ταλαιπωρία αυτή είναι και τεχνικού τύπου. Δεν μπορούν οι συνταξιούχοι, οι ηλικιωμένοι ιδίως, να λειτουργήσουν κατά αυτόν τον ηλεκτρονικό τρόπο. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, γιατί έχουμε καθορισμένο πλέον το ραντεβού των πολιτικών αρχηγών αύριο στη σύσκεψη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω μια σύσκεψη πολιτικών αρχηγών χωρίς θέμα. Δηλαδή χωρίς αφορμή συγκεκριμένη. Η επίσημη αιτιολογία που δίνεται από την κυβέρνηση πλέον είναι σύσκεψη πολιτικών αρχηγών υπό τον Προκόπη Παυλόπουλο, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για καταγραφή απόψεων. Αυτό έλεγε σήμερα η κυβέρνηση, Απόστολε. Ναι, όντως. Δεν έχουμε συνηθίσει σύσκεψη πολιτικών αρχηγών για ίσονος σημασίας ζητήματα. Το λέγανε ως μπέτε αυτό. τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών γινόταν όταν είχαμε έκτακτες πολιτικές εξελίξεις. Τώρα, όπως φαίνεται, αυτό που προφανώς και φοβάται η κυβέρνηση είναι το να φέρει στη Βουλή το ασφαλιστικό, είναι αυτό που την καίει, βλέπει ότι τα
σωματεία, οι οργανώσεις, ακόμη και σε τριτοβάθμια οργανώσεις, βρίσκονται απέναντί της και θα βρεθούν απέναντί της σε όλο το επόμενο διάστημα και θέλει την εθνική συνεννόηση, όπως είπε και στον Προκόπη Παυλόπουλο ο Αλέξης Τσίπρας, όταν και του ζήτησε να γίνει η σύγκληση των πολιτικών αρχηγών. Αύριο στις 12 το μεσημέρι υποτίθεται ότι στην ατζέντα θα είναι το ασφαλιστικό, θα είναι το προσφυγικό και θα, διάφορα άλλα θέματα. Βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσον θα προκύψει κάτι σημαντικό από αυτή την συζήτηση. Δεν θα έχει αποφασιστικό χαρακτήρα από τον κύριο Παύλου. Δεν θα μπορούσε να έχει, δεδομένου ότι και ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα απουσιάζει. Είπε ένα ηχηρό όχι στον Αλέξη Τσίπρα όταν και του τηλεφώνησε για να τον προσκαλέσει. Καλά, και εκείνα ήταν ο Κουτσούμπας, όχι θα έλεγε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν περίμενε κανείς συνένεση από το Κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτές τις πολιτικές. Ακριβώς. Ήταν εκεί, ήταν έξω. Από την άλλη, έχουμε και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με ένα μεταβατικό πρόεδρο. Ο κύριος Πλακιωτάκης δεν θα μπορούσε ποτέ να πάρει οποιαδήποτε απόφαση. Σωστό. Δήλωσε ότι εγώ θα έρθω για να ακούσω και μόνο και φυσικά να μεταφέρει στα όργανα του κόμματος το τι θα υποθεί. Από εκεί και πέρα ποιος απομένει, απομένει η Φόφη Γεννηματά, απομένει ο Βασίλης Λεβέντης. Απομένουν οι ύποπτοι μετά. Και οι ύποπτοι για συμμετοχή σε μια δεχόμενη ανάγκη στην κυβέρνηση. Μέχρι και η Φόφη πάντως η Γεννηματά ξεκαθάρισε εκ προημίου ότι ό,τι θέλει να μιλήσουμε για το προσφυγικό, ναι, να δούμε να υπάρχει μια, ένας εθνικός σχεδιασμός, μια εθνική συναντήληψη στα μείζωνα θέματα. Όμως για το ασφαλιστικό ούτε καν κάθομαι στο ίδιο τραπέζι να αναπτύξω συζητήσεις. Σήμερα όμως το απόγευμα, και αυτό έχει ενδιαφέρον, διότι κακά τα ψέματα αυτή η συνάντηση, έτσι όπως τέθη η ατζέντα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είναι προσχηματική. Ανακάτεψε το ασφαλιστικό με το προσφυγικό, που έχω την αίσθηση δεν γίνεται να συζητηθούν μαζί αυτά τα δύο θέματα. Δοθέντως ότι η νέα λίστα των προαπαιτούμενων θα κατατεθεί στη Βουλή εντός Δεκεμβρίου, ούτως ώστε να πάρουμε και την υποδόση του ενός δις, προέχει το ασφαλιστικό. Συναντήθηκαν τώρα το απόγευμα Τσίπρας Κατρούγκαλος. Μάλιστα ο Γιώργος Κατρούγκαλος, εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, είπε το εξής: για να μην μειωθούν για 12η φορά οι συντάξεις, πρέπει να υπάρξει εθνική συνένεση. Αφού θα μειωθούν, είναι δεδομένο, το έχει αποφασίσει και το έχει υπογράψει η κυβέρνηση.
τον Αύγουστο. Ήταν πολιτική, αμυγός πολιτική. Ο κακό Δημήτρη είναι ότι έχει υπάρξει ευρεία συνένεση για να μειωθούν οι συντάξεις με την υπογραφή του Μνημονίου τον Αύγουστο. Έτσι, αυτό είναι η ουσία, έτσι. Αλλά θέλω δηλαδή, να πω... προς το παρόν, επειδή πολλές φορές όλη αυτή την κοροϊδία με τον κόσμο, όλοι μαζί, αυτοί υπέγραψαν τον Αύγουστο με ευρεία συνένεση με 200 βουλευτές το μνημόνιο που θα φέρει και νέες μειώσεις συντάξεις. Τώρα, αν θα συνεννοηθούν τώρα για να μην μειωθούν οι συντάξεις με την υπογραφή των οποίων αυτό θα γίνει, τώρα δεν μπορώ να το ξέρω. Ναι, δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Θα γίνουν αλλαγές και συγκεκριμένες αλλαγές. Θα περιμένουμε αύριο να δούμε αν θα προκύψει κάτι συγκεκριμένο. Πάντως φαίνεται ότι στο πολιτικό σκηνικό κάτι υπάρχει ως εναλλακτική. Κάτι δημιουργείται ως σχέδιο βήτα στην περίπτωση πολιτικού ατυχήματος για την κυβέρνηση. Ακριβώς. Είπες την κατάλληλη φράση. Σχέδιο βήτα. Μέχρι και η Αυγή που ως γνωστόν είναι η εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ, είχε πρωτοσέλιδο σήμερα, έσπασε ο πάγος μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, δηλαδή οθεί τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση να υπάρξει συνένεση ιδίως στο ασφαλιστικό. Πάμε να πούμε και για την Αγίου Νικολάου τώρα, που εκεί έχουμε ένα νέο επεισόδιο στην υπόθεση Λουκέτο στο Τσίμπο Τσίμπο και στο Γκρέκο και σε ένα ακόμη κατάστημα εκεί της περιοχής. Αυτή τη φορά, πώς το λέω, Βουλδί, στο τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα, βρέθηκε ο ιδιοκτήτης. Ακριβώς. Και όχι ο ενοικιαστής. Εχθές είχαμε την πρώτη πράξη του Σύριαλ, όπου ο ιδιοκτήτης είχε μηνύσει τους ενοικιαστές του και βρέθηκαν στα κρατητήρια. Σήμερα οι πρώην ενοικιαστές, διότι έχουν αποχωρήσει από το κτίριο, έχει γίνει έξωση, μήνυσαν τον ιδιοκτήτη του οικίματος, τον κύριο Κρητικό, με αποτέλεσμα και αυτός να βρεθεί να συλληφθεί, να μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα. Δεν κρατήθηκε. Υπήρξαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και αποχώρησε. Όπως φαίνεται, μάλλον αυτή η κόντρα του επιχειρηματία, των επιχειρηματιών μάλλον, με τον ιδιοκτήτη δεν σταματά εδώ. Θα έχει, όπως φαίνεται, και συνέχεια. Δεν σταματάει, καθώς άλλωστε έχει μεγάλο οικονομικό αντικείμενο και έχει και παρασκήνιο ιδιαίτερο. Αρκετό. Αρκετό, το οποίο κάποια από τα οποία δεν έχουν βγει ακόμη στην επιφάνεια, και νομίζω ότι επειδή ακριβώς είναι δικαστικές διαδικασίες, καλό θα είναι να υπάρχει προσοχή και στις πληροφορίες που μεταφέρονται και διαδίδονται αυτό το διάστημα. Λοιπόν, θα τα πούμε και σε λίγο. Πάμε και σε κύριε τώρα στον Σάκη και στην έκθεσή του, που είναι μια πολύ δυσάρεστη έκθεση για την Ελλάδα,
αναφέρει ότι η χώρα παράγει συνεχώς νέα κύματα ανέργων πτυχιούχων και νεομεταναστών. Δραματικά είναι τα στοιχεία έκθεσης του ΑΣΑ αναφορικά με την ανεργία στη χώρα μας και πιο ειδικά την ανεργία που μαστίζει τους πτυχιούχους. Σύμφωνα με την έκθεση, οι Έλληνες εξακολουθούμε να επενδύουμε στην εκπαίδευση παρά το γεγονός ότι οι σπουδές δεν αποτελούν πλέον ένα ασφαλές εισιτήριο για την αγορά εργασίας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να παράγει τους περισσότερους άνεργους πτυχιούχους ανάμεσα στις χώρες του ΑΣΑ, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση «Μία ματιά στην εκπαίδευση» του Διεθνούς Οργανισμού που δόθηκε αυτή την εβδομάδα στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα ποσοστά αυτά μάλιστα παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το 2000, όταν πανεπιστημιακούς τίτλους διέθετε το 18% του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, η έξοδος στην αγορά εργασίας γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη. Η Ελλάδα μετράει τους περισσότερους άνεργους, όχι μόνο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και με άλλες χώρες του κόσμου. Την ίδια ώρα που μετράει και τους περισσότερους άνεργους ανάμεσα σε εκείνους που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχουν διπλώματα από μεταλλικιακά προγράμματα. Κοντά στα ποσοστά ανεργίας της Ελλάδας βρίσκεται μόνο η Ισπανία, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ο μέσος όρος των χωρών του ΑΣΑ είναι υποτετραπλάσιος. Πάμε στα άλλα στοιχεία τώρα, επίσης δυσάρεστα για την φοροδιαφυγή. Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια η χώρα μας στη φοροδιαφυγή με βάση και τα τελευταία στοιχεία του 2014. Από τις περίπου 6.000 offshore εταιρείες που είναι αξιοποιήσιμες ελεγκτικά, έχουν ελεγχθεί συνολικά 384 και έχουν βεβαιωθεί 129,5 εκατομμύρια ευρώ, από τις οποίες οι 321 με βεβαιωμένα ποσά ύψους 94,5 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2014-2015. Τα στοιχεία αυτά έδωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή των ΑΝΕΛ Δημήτρη Καμένου. Ο κ. Αλεξιάδης παραδέχτηκε ότι πράγματι τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι και αυτές οι υποθέσεις και οι υποθέσεις όλων των ληστών είναι στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών. Έχει δοθεί ήδη εντολή από το Υπουργείο προς τους ελεγκτές να επικεντρωθούν στις μεγάλες υποθέσεις, να μην σταματήσουν πουθενά και για οποιονδήποτε, τόνισε. Και συμπλήρωσε, ξεκινήσαμε έστω και με το λίγο προσωπικό που διαθέτουμε και το επόμενο διάστημα
σύστημα μπαίνει μπροστά το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για τον έλεγχό τους. Δεν θα μείνουν στη τύχη τους αυτές οι υποθέσεις. Όπως εξήγησε ο κ. Αλεξιάδης, το πρόβλημα με τις offshore εταιρείες που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι διπλό. Αφορά και τη φοροδιαφυγή που κάνει η ίδια εταιρεία και τη φοροδιαφυγή που επιτρέπει να κάνουν και άλλες εταιρείες. Παράλληλα, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την προστασία του ελεγκτικού μηχανισμού από προσπάθειες ορισμένων φοροφυγάδων να αποφύγουν τον έλεγχο. Λοιπόν, πάμε και πάλι στην κουβέντα μας για άλλα θέματα από την επικαιρότητα. Λέγαμε και χθες, Απόστολε, εδώ με τον Κώστα τον Πετρόπουλο, τον εκπρόσωπο της ΑΔΔΗ, αλλά και των εργαζομένων στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, ότι στο χώρο της υγείας τα πράγματα είναι οδυνηρά, και οι εργαζόμενοι πάνε σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων που θα είναι διαρκείας μάλιστα. Σήμερα βρέθηκαν στην έκτη ΥΠΕ, έκαναν και νέα στάση εργασίας, έτσι. Ακριβώς. Έχουν ξεκινήσει από χθες με στάση εργασίας τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες. Είχαν και συγκέντρωση έξω από το στην είσοδο μάλλον του νοσηλευτικού ιδρύματος. Σήμερα είχαν μια εκδήλωση διαμαρτυρίας και πάλι στάση εργασίας. Είναι συνεχόμενες οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων, όπως θα θυμούνται ενδεχομένως και οι φίλοι τηλεθεατές. Χθες ο Κώστας Πετρόπουλος, ο πρόεδρος του Σωματείου, είπε ότι τα πράγματα λειτουργούν οριακά, για να μην πει ότι είναι και κάτω των ορίων που μπορεί να λειτουργήσουν. Από 1.250 εργαζόμενους το 2009, αυτή τη στιγμή βρίσκονται να εργάζονται στο νοσηλευτήριο 580, εκ των οποίων βεβαίως είναι αρκετοί οι οποίοι βγαίνουν στη σύνταξη και αυτό το χρόνο και τον επόμενο χρόνο. Συνεχώς μειώνεται το προσωπικό, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει τις αυξημένες ανάγκες. Γι' αυτό και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και με τις εφημερίες του νοσοκομείου, για τις οποίες ζητούν και οι γιατροί και το προσωπικό να περιοριστούν, να μην είναι ένα αλλάξ στα δύο νοσοκομεία. Και υπάρχει εδώ μια διένεξη. Η ουσία είναι πάντως ότι και την ερχόμενη εβδομάδα έχουν νέα απεργιακή κινητοποίηση σε επαναλλαδικό επίπεδο και θα βρεθούν στο Υπουργείο για να διαμαρτυρηθούν για την υποχρηματοδότηση και θα συμμετέχουν βεβαίως και στην απεργιακή κινητοποίηση που έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα για ΣΕ και ΑΔΔΗ την Πέμπτη, την προσεχή Πέμπτη στις 3 Δεκέμβρη. Μάλιστα. Τώρα, Δημήτρη, βέβαια να πούμε, με αυτό ξεκινήσαμε το δελτίο μας, ότι ένα από τα μεγάλα θέματα που θα βρούμε μπροστά μας στο επόμενο διάστημα στον χώρο της υγείας είναι το θέμα με τους γιατρούς στα κέντρα υγείας. Και οι 47, δηλαδή όλοι οι γιατροί... Δεν θα υπάρχει κανένας γιατρός. Πλην των διευθυντικών στελεχών,
ομολόγησαν στην έκτη υγειονομική περιφέρεια ότι από 1η Δεκεμβρίου τέλος οι εφημερίες, υπό την έννοια ότι επί μήνες ουσιαστικά παραμένουν απλήρωτοι και να σκεφτεί κανείς ότι τους έχουν περικόψει και το 30% των εφημεριών σε ό,τι αφορά τα έσοδά τους, το να τα παίρνει ψαλιδισμένα και να μην πληρώνεσαι και να σε γράφουν και στα παλαιότερα των υποδημάτων τους από το στο Υπουργείο Υγείας, δηλαδή να υπόσχονται κατά καιρούς ότι μην ανησυχείτε, αρχές του άλλου μήνα θα λάβετε τα οφειλόμενα και να μην τα λαμβάνουν ποτέ, έχουν φτάσει εκτός ορίων κακά τα ψέματα και θα το πούμε έτσι για να γίνει ευθέως κατανοητό. Υπάρχουν γιατροί που βάζουν, δεν έχουν να βάλουν τη βενζίνη τους για να πάνε στα κέντρα υγείας. Υπάρχει έπειτα και το εξής. Απίθανες καταστάσεις. Μα τι παίρνουν οι άνθρωποι? Ένα μεροκάματο και εκείνο δεν το παίρνουν και δουλεύουν οι εκτιμένοι. Δεν έχουν, πρέπει να πούμε, πληρωθεί τις εφημερίες από τον Ιανουάριο. Δηλαδή έχουν συμπληρώσει ακριβώς 11 μήνες και δεν έχουν πληρωθεί τις εφημερίες. Έτσι, δηλαδή... Αυτό νομίζω ότι είναι η πιο αντικοινωνική πολιτική που μπορεί να κάνει μια αριστερή κυβέρνηση. Απαξιώνησε. Γιατί το... αυτούς τους γιατρούς τους έχει ανάγκη ο φτωχός κοσμάκης. Αυτός που έχει χρήματα θα βρει την άκρη του, θα πάει και θα εξυπηρετηθεί σε μια ιδιωτική κλινική ή όπου αλλού δεν μπορεί να πάει ένα στόχος άνθρωπος. Είναι... Αλλά όταν δεν λειτουργούν τα κέντρα υγείας, είναι γενικότερα απαξιωμένη ελληνική περιφέρεια, νομίζω ότι αφήνουν τον κόσμο να πεθάνει. Εξυπηρετούν τους ανθρώπους που ζουν, που δουλεύουν, που είναι επαγγελματίες στην περιοχή της υπέθρησης. Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα και θα έχουμε και εκπροσώπους στο γιατρό. Σημασία όπως έχει και η εξής παράμετρος, ότι υπάρχει έλλειψη γιατρών και νοσηλευτικών στα κέντρα υγείας, οπότε όσοι λειτουργούν γιατροί σε αυτές τις ιατρικές μονάδες, τι συμβαίνει? Κάνουν υπερπροσπάθεια κυριολεκτικά. Δεν έχουν υλικά, δεν έχουν συμπαράσταση, δεν έχουν τον βασικό εξοπλισμό και προσπαθούν με αλχημίες, με μαγικά να κάνουν καλά τον κόσμο, να μην πληρώνονται και από πάνω. Νομίζω ότι πάει όχι πάρα πολύ, είναι ξεφτελιστικός προς την εργασία και στην αποστολή. Και σε κάτι άλλο. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει σόρευση κόσμου στα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα. Βεβαίως. Δεν χρειάζεται ο παππούς ή η γιαγιά από το χωριό να φύγουν και να έρθουν στον Αγιαντρέα. Συμφωνείτε η κατάσταση στα μεγάλα νοσοκομεία. Ακριβώς. Όπου ο καθένας πηγαίνει και για ένα πυρετό όταν δεν έχει που να πάει.
Μα αν δεν έχει να συμβουλευτεί έναν γιατρό για το τι θα κάνει, θα σπέψει στο νοσοκομείο. Και βλέπουμε τις καταστάσεις που γίνονται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Πάμε στην άσκηση, επαναλαμβάνω την εβδομάδα με τις απαγγελιακές κινητοποιήσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε εκπροσώπους από όλους τους κλάδους που έχουν τα σημαντικότερα ζητήματα. Θα έχουμε και εκπροσώπους των γιατρών που αντιμετωπίζουν τα τελευταία, επαναλαμβάνω, μια απίστευτη κατάσταση τριτοκοσμική. Είχαμε άσκηση να το εγκομπλίω στον Πατραϊκό κόλπο σήμερα, Δημήτρη. Πράγματι και πολλοί ανησύχησαν πατρινείς συμπολίτες, επειδή η πρώτη είδηση που ήρθε σήμερα είναι από τον Πούτιν ότι προχωρεί επί της ουσίας τόσο σε οικονομικό αποκλεισμό της Τουρκίας όσο και σε κινήσεις οι οποίες συνιστούν καταστάσεις ψυχρού πολέμου, κατέβασε ειδικό καταδρομικό με πυράβλους αντιεροπορικούς στην πλευρά της Συρίας και δίδοντας το μήνυμα ότι κάθε φορά που κινδυνεύει πολεμικό αεροπλάνο της ρωσικής του ρωσικού της ρωσικής μηχανής, τότε θα αντιμετωπίζει την κατάσταση το ειδικό καταδρομικό που ήδη βρίσκεται στα σύνορα της Συρίας. Άρα όλοι συνέδεσαν αυτή την κατάσταση. Και για ένα άλλο λόγο, γιατί ένα από τα πλοία είχε τουρκική σημαία. Ναι, αλήθεια είναι αυτό και ταυτόχρονα όλα τούτα λέγεται, ως λέγεται τουλάχιστον, γιατί ποτέ δεν μαθαίνεις την αλήθεια σε τέτοιου τύπου ασκήσεις, ότι είναι η προγραμματισμένη άσκηση στον Πατραϊκό κόλπο του ΝΑΤΟ. Φυσικά υπήρξε και άμεσα επιστολή καταγγελία από το Κομμουνιστικό Κόμμα για τις νατοϊκές δυνάμεις που ξέρουμε πώς λειτουργούν. Ότι είναι ανεπιθύμητα τα νατοϊκά πλοία στην περιοχή. Έτσι ακριβώς. Στο λιμάνι, στον Πατραϊκό κόλπο κτλ. Αυτή είναι μόνιμη μια πάγια θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αλλά αυτές οι ασκήσεις νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο της κανονικότητας που υπάρχει στο ΝΑΤΟ. Είναι ασκήσεις για να πάνε να κατακτήσουν τη Μέση Ανατολή και τα πετρέλαια. Αυτό είναι η αλήθεια. Να μην κοροϊδευόμαστε. Να δημιουργούν προσφυγές. Πάμε στους αγρότες. Συζητούσαμε με το προηγούμενο διάστημα για την καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων των αγροτών. Μάλιστα, τη στιγμή που υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, το κράτος έφερε πιο πίσω για την υποχρέωση των αγροτών να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Η προθεσμία για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών λήγει τη Δευτέρα, στις 30 του Νοέμβρη, αλλά
πλέον έχουμε και τη δέσμευση του Υπουργείου Δημήτρη πως θα δοθεί έως την άλλη Παρασκευή, έτσι. Θα δοθούν οι υποχρεώσεις του κράτους. Οι επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις θα δοθούν από Δευτέρα, θα ξεκινήσουν και έως την άλλη Παρασκευή θα έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με την εξαγγελία. Ελπίζω να είναι συνεπής, διότι κακά τα ψέματα είδαμε σε όλα τα ρεπορτάζ τόσο της κακοκαιρίας όσο και γενικότερα των υποχρεώσεων του κράτους προς τον αγροτικό κόσμο είναι πολύ θλιβερά. Έχουμε επίσης τρίμηνη παράταση που ανακοινώθηκε σήμερα όλων των οφειλών σε Λευκάδα, Ιθάκη και Κεφαλονιά. Και νομίζω ότι αυτό, Δημήτρη, είναι κάτι που πολύ λογικά γίνεται. Έτσι, δεν θα μπορούσε να γίνει. Θυμίζουμε ότι είχαν ήδη εξαιρεθεί από τον ένφυα όσοι είχαν πάθει ζημιές. Έτσι. Έχουμε τρίμηνη παράταση πλέον σε όλες τις οφειλές. Σε όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και γενικότερα στις υποχρεώσεις των κατοίκων των συγκεκριμένων ζωνών, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ιθάκη, κακά τα ψέματα όμως θα είναι αυστηρά σε όλους όσοι έχουν καταγεγραμμένες ζημιές στις κατοικίες τους ή γενικά στις επιχειρήσεις τους, που σημαίνει ότι θα εξαιρεθούν όλοι όσοι βρίσκονται μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε και ένα θέμα από το αστυνομικό δελτίο, πριν πάμε στην συνειδητοποίηση του δικού μας κλάδου. Ένας πονηρός, όχι και τόσο όπως αποδείχθηκε, είχε κρύψει στο φτερό του αυτοκίνητου του μεγάλη ποσότητα χασίσης. Πράγματι, Γιώργο, έτσι έγινε, αλλά επειδή υπήρχε πληροφορία από τις αρχές, δεν τον σταμάτησαν, μόνο έκαναν εξονυχιστικό έλεγχο στο αυτοκίνητο, με συνέπεια να βρουν αυτή την ποσότητα, η οποία συνιστά και εμπόριο, έτσι, το εμπόριο ο ιδιαιτέρως της συνδικής κάναβης είναι διαδεδομένο πλέον, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της κρίσης, φθηνό ναρκωτικό και εν πάση περιπτώσει διαδίδεται και πολύ στους χώρους της νεολαίας. Απόστολε, στις 2 Δεκεμβρίου η δική μας απεργία, η απεργία του δημοσιογράφου του Πέρα. Παραδοσιακά, ό,τι γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό θα ακολουθήσουμε και τώρα. Την Τετάρτη, την Πέμπτη, θυμίζουμε ότι έχουμε την Πανελλαδική Απεργία στις 3 του μήνα ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ, στις 2 του μήνα, την ερχόμενη Τετάρτη, θα έχουμε την απεργιακή κινητοποίηση, πανελλαδική κινητοποίηση, όλα τα μέσα ενημέρωσης θα συμμετάσχουν. Από τις 6 το πρωί της Τετάρτης μέχρι τις 6 το πρωί της Πέμπτης δεν θα λειτουργήσει κανένα μέσο ενημέρωσης και βεβαίως αυτό
αυτό γίνεται προκειμένου. Θα λειτουργήσουν δημοσιογραφικές εκπομπές. Ναι. Μέσα σε ενημέρωση θα λειτουργήσουν κανονικά. Ενώ ας πούμε στα ραδιοφωνικά μέσα. Για την ειδησιογραφία μιλάμε. Δεν θα εκδοθούν εφημερίδες, έτσι. Ακριβώς. Δεν θα λειτουργήσουν ραδιοφωνικές εκπομπές, τηλεοπτικές, δελτία ειδήσεων. Ό,τι αφορά την ειδησιογραφία, δηλαδή εκείνη τη ημέρα. Προκειμένου την επομένη, όπου θα είναι και η πανελλαδική απεργία, να υπάρχει πλήρη κάλυψη σωστά, από την πλευρά των δημοσιογράφων. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα σε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα, έχοντας πλέον συνηθίσει να έχει όλες σχεδόν τις αρνητικές πρωτιές στην Ευρώπη, έχει πανευρωπαϊκή πρωτιά και στην υπερκατανάλωση αντιβιωτικών. Αντιβιωτικά χωρίς τα γιατρού εξακολουθούν να παίρνουν οι Έλληνες. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, που επαληθεύει ότι η Ελλάδα παραμένει πρώτη στην κατανάλωση των αντιβιωτικών στην κοινότητα ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που παρουσίασαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, τα μέλη της Επιτροπής του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων για την προώθηση της ορθολογικής χρήσης των αντιβιωτικών. Ένας στους δύο ενήλικες άνω των 18 ετών έχει πάρει κάποιο αντιβιωτικό τον τελευταίο χρόνο. Το ποσοστό αυτό παραμένει σταθερό τα τελευταία χρόνια. Οι κυριότερες αιτίες λήψης αντιβιωτικού είναι σταθερά οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, κυρίως ο πυρετός, ο πονόλαιμος, καθώς και η γμωρίτιδα, ενώ και η παρουσία κρεαστικών. Το ποσοστό των παιδιών κάτω των 18 ετών που πήρε αντιβιωτικά τον τελευταίο χρόνο, όπως δηλώνεται από την οικογένειά τους, είναι 72,4%, δηλαδή 3 στα 4 παιδιά. Και είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι, όπου το ποσοστό ήταν στο 60%. Όσον αφορά την νοσοκομιακή κατανάλωση, η χώρα μας βρίσκεται στην 10η θέση ανάμεσα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στην πρώτη θέση στην κατανάλωση των προωθημένων αντιβιωτικών, που αποτελούν τις τελευταίες θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση σοβαρών λοιμώξεων από πολυανθεκτικά βακτήρια. Και θα πάμε τώρα να δούμε πώς γιόρτασε το Πράκτικερ τα 20 χρόνια και πώς γιορτάζει το Πράκτικερ, τα καταστήματα Πράκτικερ, τα 20 χρόνια παρουσίας των καταστημάτων στην ελληνική αγορά, κατέχοντας πρωταγωνιστική θέση. Το κατάστημα Πράκτικερ στην Πάτρα γιορτάζει τα 20 χρόνια μιας άκρως επιτυχημένης πορείας, προσφέροντας στους επισκέπτες του πλούσια δώρα από τις 26 Νοεμβρίου έως και τις 9 Δεκεμβρίου. Το Πράκτικερ Πάτρας συμπληρώνει φέτος
20 χρόνια συνεχούς και επιτυχούς λειτουργίας και εμείς θέλουμε αυτή την τόσο σημαντική επέτειο να τη γιορτάσουμε μαζί με όλους όσους μας εμπιστεύονται και συμβάλλουν ή έχουν συμβάλει στην επιτυχία του. Με τους πελάτες μας, τους συναδέλφους μας, τους εργαζόμενους, αλλά και τους συνεργάτες μας. Για 2 εβδομάδες και έως τις 9 Δεκεμβρίου επιφυλάσσουμε πολλές εκπλήξεις και προσκαλούμε όλους τους κατοίκους της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής να έρθουν στο καταστημά μας, να επισκεφθούν το καταστημά μας εδώ στην Ακτή Δημαίων, γιατί τους περιμένουν πραγματικά πολλές εκπλήξεις. Αποκλειστικές προσφορές σε δεκάδες προϊόντα, παρουσιάσεις προϊόντων DIY, εργαστήρια κατασκευών, αλλά και ένας μεγάλος διαγωνισμός με πλούσια δώρα, όπως ένα αυτοκίνητο, καινούργιο αυτοκίνητο Suzuki Celerio, δωρεάν διελεύσεις από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και πολλά πολλά άλλα δώρα από τα προϊόντα μας. Ταυτόχρονα, για να ευχαριστήσουμε τους πολύτιμους 90 συναδέλφους μας που αποτελούν την ψυχή του καταστήματός μας, διοργανώνουμε μια γιορτή ειδικά για αυτούς, γιατί πραγματικά σε εκείνους οφείλεται η επιτυχία μας. Θέλοντας να ευχαριστήσει τους πελάτες του, διοργανώνει εορταστικές εκδηλώσεις με πολλές εκπλήξεις. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Practicare σχετίζεται με το ότι έχει χιλιάδες κωδικούς προϊόντων σε τιμές συμφέρουσες. Η φιλοσοφία της Practicare βασίζεται στη διάθεση ποιοτικών προϊόντων σε εξαιρετικά συμφέρουσες τιμές. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο παρέχουμε στους πελάτες μας μια ευρία γκάμα 40.000 και πλέον διαφορετικών προϊόντων. Το μεγαλύτερο ατού μας είναι να προσφέρουμε οικονομικές και πρακτικές λύσεις σε όλους όσους θέλουν να ανανεώσουν το χώρο τους ή θέλουν να διοχετεύσουν τη δημιουργικότητά τους ώστε να έχουν μια ξεχωριστή και ολοκληρωμένη εμπειρία κάθε φορά που επισκέπτονται το κατάστημά μας. Μάλιστα, είναι πρόκληση για μας να γινόμαστε όλο ένα και καλύτεροι για όλους εκείνους που μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια, τόσο από την περιοχή της Πάτρας, όσο και από την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Practicare δίπλα στον καταναλωτή ανταποδίδει με αυτόν τον τρόπο την στήριξη που του προσφέρει όλα αυτά τα 20 χρόνια. Ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι μας καθημερινά, μεταξύ άλλων προσφέρουμε έξυπνες και οικονομικές λύσεις
διευρύνοντας συνεχώς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά επίσης και τα προϊόντα που μπορεί να τα βρει κάποιος μέσα στο κατάστημά μας με τη σήμανση προϊόντα καλύτερης τιμής στην κατηγορία τους. Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου κάνουμε μοναδικές προσφορές στα προϊόντα που σας ανέφερα, τα ιδιωτικής ετικέτας δηλαδή, αλλά και σε επώνυμα προϊόντα. Τα Practiker είναι ο νούμερο ένα DIY, do it yourself, προορισμός, παράλληλα με έτοιμα προϊόντα. Στα καταστήματά μας οι πελάτες βρίσκουν πάντα πιο οικονομικές λύσεις εξοπλισμού και ανανέωση ενός χώρου που μπορούν να τον φτιάξουν μόνοι τους. Ειλικρινά είναι υπέροχα, είναι σαν στο σπίτι μου, είμαστε όλοι πια μια οικογένεια. Είναι φανταστικά. Πόσα χρόνια εργάζεστε εσείς στο κατάστημα? 20 χρόνια. Δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Αυτό το βλέπει η εταιρεία και πιστεύω το αναγνωρίζει. Αισθάνομαι πολύ όμορφα. Γιορτάζω και εγώ παράλληλα μαζί με το κατάστημα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο σχεδόν μια δεκαετία. Ευελπιστώ να συνεχίσω σε αυτό το χώρο. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές. Ολοκληρωμένες ιδέες και λύσεις για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, τις κατασκευές και τον ελεύθερο χρόνο, καθώς και οι συμπληρωματικές υπηρεσίες που ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες των πελατών της και ξεπερνούν τις προσδοκίες τους. Σας ευχαριστούμε πολύ και με όλη την ομάδα του καταστήματός μας καλούμε όλους τους κατοίκους της Πάτρας και όλους τους επισκέπτες της πόλης μας να έρθουν στο κατάστημά μας, να γιορτάσουν μαζί μας, να ενημερωθούν για τις αποκλειστικές προσφορές μας, να συμμετάσχουν στα εργαστήρια DIY και τις παρουσιάσεις προϊόντων που έχουμε ετοιμάσει και βέβαια να διεκδικήσουν το αυτοκίνητο Suzuki Celerio δωρεάν διαλεύσεις από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και πολλά άλλα πλούσια δώρα από το κατάστημά μας. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα καταστήματα Camber που έκαναν, διοργάνωσαν και στην Πάτρα την πρωτοβουλία Black Friday, ετοιμάζοντας νέο γύρο προσφορών για το επόμενο διάστημα με τη σφραγίδα ποιότητας της Camber. Η τελευταία Παρασκευή κάθε Νοεμβρίου
Νοεμβρίου στη Βρετανία είναι ξεχωριστή ημέρα λόγω των εκπτώσεων σε όλα τα πολυκαταστήματα με την ονομασία Black Friday, δηλαδή Μαύρη Παρασκευή. Στο ίδιο μήκος κύματος και ορισμένα καταστήματα της Πάτρας πρόκειται για ένα τριήμερο 26 έως 28 Νοεμβρίου στο διάστημα κατά το οποίο γίνονται γενναίες εκπτώσεις. Στο εξωτερικό πάντως ο θεσμός είναι αρκετά διαδεδομένος, έτσι οι καταναλωτές δημιουργούν ατελείωτες ουρές πριν ανοίξουν ακόμη τα καταστήματα για το ποιος θα προλάβει, ενώ πολλές ιστοσελίδες online παραγγελιών πέφτουν λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας. Οι εκπτώσεις, ειδικά στα ηλεκτρονικά είδη, είναι πραγματικά εντυπωσιακές και δεν λείπουν οι διαμάχες για πολλές τηλεοράσεις οι οποίες πολλούνταν σε τιμή πολύ χαμηλή. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στην έκθεση Βυζαντινής Αγιογραφίας που θα έχουμε στην Πάτρα στα παλαιά δημοτικά λουτρά. Η Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας της Ιεράς Μητρόπολης Πάτρων συμπληρώνει φέτος 17 χρόνια δημιουργικής πορείας. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει χώρα στα παλαιά δημοτικά λουτρά επί της οδού Κούναρη, έκθεση 300 έργων των μαθητών αλλά και του δασκάλου. Στη σχολή διδάσκονται βυζαντινό σχέδιο, κατασκευή φορητής εικόνας, κατασκευή ψηφιδωτού, ιστορία της τέχνης, θεωρία και τεχνική της αγιογραφίας, θεολογία της εικόνας αλλά και της βυζαντινής τέχνης. Η φοιτητής είναι τετραετής. Υπεύθυνος της σχολής είναι ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Παναγιώτης Σταρσινός και καλλιτεχνικός διευθυντής ο θεολόγος αγιογράφος Λαμπρινάκος Πέτρος. Η έκθεση θα διαρκέσει έως και την 1η Δεκεμβρίου, ανοιχτά για το κοινό από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 έως τις 9 το απόγευμα. Αλλαγή θέματος, εντελώς διαφορετικό θέμα. Καλησπέριζω την κυρία Αγγελική Παπαλού που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Και τον κύριο Γιώργο Καμπουρίδη. Καλησπέρα σας. Θα μιλήσουμε μαζί για την, για τα ερευνητικά αποτελέσματα της πράξης Αρχιμίδης 3 του πρώην ΤΕΙ της Πάτρας, του ΤΕΙ της Ελλάδας, για να μιλήσουμε με πιο επικαιροποιημένους όρους. Η κυρία Παπαλού είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΤΕΙ, κυρία Παπαλού. Και ο κύριος Καμπουρίδης είναι καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Έχουμε δύο διαφορετικούς τομείς, δύο διαφορετικές δράσεις που εξελίσσονται στο πλαίσιο της πράξης Αρχιμίδης 3 του ΤΕΙ. Η κυρία Παπαλού θα μας μιλήσει για το θέμα των κτηρίων και της σεισμικής διέγερσης. Έτσι, κυρία Παπαλού. Ναι, κυρίως για μνημεία θα σας πω. Για μνημεία, μπράβο. Με αυτό
σωστά. Ασχοληθήκαμε περισσότερο. Mm-hmm. Για την απόκριση των μνημείων σε αυτές τις σεισμικές διαγέρσεις που έχουμε και στις προσπάθειες που γίνονται για να έχουμε καλύτερη κατάσταση σε αυτά τα μνημεία. Ναι. Και θέλω να μου πείτε καταρχήν επίκαιρο το θέμα. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε. Θέλω να μου πείτε πού έχει καταλήξει αυτή η έρευνα. Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε με μια ιδέα που είχα για τη μείωση ταλαντώσεων μνημείων με τη χρήση αποσβεστήρων. Είναι κάτι που είχα δουλέψει στο διδακτορικό μου στην Αμερική όταν είχα τελειώσει. Και... Να πούμε λίγο, θέλω να με βοηθήσετε στο να απλουστεύσουμε λίγο τις επιστημονικές έννοιες. Καταλαβαίνω ότι εσείς έχετε μάθει να λειτουργείτε με τρόπο περισσότερο κωδικοποιημένο επιστημονικά, αλλά θέλω να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει αποσβεστήρας. Αποσβεστήρας είναι μια συσκευή που βάζουμε για να μειώνει τις ταλαντώσεις. Μάλιστα. Και στις περιπτώσεις των σεισμών, δηλαδή να μην έχουμε μεγάλη ταλαντώση. Μάλιστα. Ακριβώς. Τα χρησιμοποιούμε ακόμα και στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Θα δούμε ότι έχουμε αποσβεστήρες. Mm. Τώρα στα μνημεία είναι ιδιαίτερες κατασκευές, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε επέμβαση θέλουμε, μια και πρέπει να σεβαστούμε τη μορφή που έχουν. Και αυτή ήταν η ιδέα να βάλουμε έναν αποσβεστήρα ο οποίος απ' έξω θα μοιάζει σαν να είναι κομμάτι του μνημείου. Παραδείγματος χάρη σε έναν κύωνα που αποτελείται από σφονδύλους μπορεί απ' έξω να είναι σαν τους άλλους σφονδύλους, αλλά μέσα να είναι κούφιος και να έχει μέσα σωματίδια. Mm-hmm. Τα οποία όταν κινούνται καταφέρνουν με τις χτυπώντας το ένα το άλλο ή τα τυχώματα του σφονδύλου μπορούν να μειώσουν την ταλάντωση. Κάναμε λοιπόν αυτή την έρευνα σαν μια ιδέα που ξεκίνησε και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας χρησιμοποιήσαμε τη Σεισμική Τράπεζα του εκεί Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και φτιάξαμε μοντέλα μικρά, μεγάλα, μάλιστα ένας ήταν 3 μέτρα ο κύωνας που φτιάξαμε, 2 τόνους περίπου και κάναμε διάφορα πειράματα και βρήκαμε ότι είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα, δηλαδή αρκετά μεγάλη μείωση, γύρω στο 30-40% σε σχέση με χωρίς να έχουμε τον αποσβεστήρα. Μάλιστα. Τώρα θα σας... Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για την κατάσταση των μνημείων στην περιοχή. Από την αίσθηση που έχετε, δεν ξέρω αν αυτό ήταν αντικείμενο της συγκεκριμένης έρευνας και επιστημονικής δουλειάς, αλλά προφανώς θα έχετε μία εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα μνημεία
τα σεισμική διεύθυνση. Κοιτάξτε, επειδή έχω ασχοληθεί λίγο έτσι με τα μνημεία, όχι τόσο της περιοχής, αλλά γενικά, είδα ότι έχουμε εγκαταλείψει σε πολλά σημεία μνημεία τα οποία, δηλαδή, θυμάμαι, είχα, τελευταία είχα πάει στο Σούλι που είχαν τα πηγάδια του Σουλίου, δεν ξέρω αν έχετε κάποια ιδέα, που ξεκινήσαν από 400 και τώρα έχουν καταλήξει να είναι κάπου στα 40 και λιγότερο ακόμα, και το ένα χάνεται μετά το άλλο. Και εκεί είχαμε κτίρια, ας πούμε, όπλα αρχηγών, τα οποία καταστρέφονται το ένα μετά το άλλο και δεν κάνουμε εμείς τις απαραίτητες ενέργειες να τα σώσουμε. Άρα λέτε ότι τα μνημεία δεν είναι σε καλή κατάσταση ό,τι αφορά την ανταπόκριση του σε ένα σεισμό. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα το κάθε μνημείο. Όχι, λέω σε γενικό επίπεδο. Λέω εικόνα που έχετε. Κοιτάξτε. Γιατί έχουμε και στην περιοχή μνημεία. Ναι, βέβαια. Μνημεία. Πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε πρέπει την απόκριση τους. Μάλιστα. Θέλω να πω στον κύριο Καμπουρίδη. Ο κύριος Καμπουρίδης θα μας μιλήσει επί της ουσίας για τον προγραμματισμό των ρομποτικών βραχιώνων. Έτσι, κύριε Καμπουρίδη. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο, να πω καταρχήν ότι αυτά τα αποτελέσματα, αυτά τα ερευνητικά αποτελέσματα της πράξης Αρχιμίδης 3 θα παρουσιαστούν στη διμερίδα, παρουσιάζονται στη διμερίδα σήμερα και αύριο σε κεντρικό τέλος πάντων ξενοδοχείο, όπου εκεί θα έχετε τη δυνατότητα να τα πείτε πιο αναλυτικά όλα αυτά που προκύπτουν για την κάθε δράση. Θέλω να πω ότι για τη δική σας δράση τώρα. Η δική μας δράση έχει να κάνει ο πιο πολύπλοκος επιστημονικός τίτλος, είναι ολοκληρωμένος προγραμματισμός παραγωγικών διαδικασιών, αλλά επί της ουσίας ήταν να προγραμματίσουμε τους ρομποτικούς βραχίωνες. Η εργασία αυτή ήταν πρωτοποριακή, δημοσιεύτηκε σε διεθνή περιοδικά. Βασικά παρήχθησαν 3 εργασίες, διπλάσιες από αυτές που είχαμε υποχρέωση, και κατορθώσαμε να πλαισιωθεί η ερευνητική μας ομάδα μεταξύ των πρωτοποριακών ερευνών πάνω σε θέματα ρομποτικών βραχιών. Όσο και αν φαίνεται ότι δεν αφορά την τοπική βιομηχανία, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχουν στην περιοχή βιομηχανίες οι οποίες χρησιμοποιούν ρομποτικούς βραχίωνες, και αυτή η εργασία θα βοηθήσει σε 2 τομείς. Ο πρώτος είναι, έχουμε αποκτήσει μια ιδιαίτερη γνώση πλέον στο τμήμα και θα εκπαιδεύσουμε τους φοιτητές μας με
σύγχρονη γνώση την οποία θα χρησιμοποιήσουν όταν θα είναι στελέχη στη βιομηχανία. Η ρομποτική βραχίωνος νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη έτσι κι αλλιώς, κύριε Καμπουρίδη. Το πρόβλημά μας είναι εδώ ότι δεν έχουμε και πολλές βιομηχανίες για να τις χρησιμοποιήσουμε. Θα εκπαιδεύσετε νέες γενιές φοιτητών, ελπίζω να μην χρησιμοποιήσουν αυτά που θα τους μάθετε στο εξωτερικό. Δεν είναι και κακό αυτό. Κακό δεν είναι, αλλά καλύτερα να έχουμε βιομηχανίες μεγάλες που να χρησιμοποιούν ρομποτικούς βραχίωνες, δηλαδή να τόσο μεγάλη, τόσο μεγάλο όγκο δουλειά και στην Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το τμήμα μηχανολόγων μηχανικών κατά βάση προμηθεύει ή τροφοδοτεί ή στελεχώνει, μάλλον είναι η καλύτερη έκφραση, την τοπική βιομηχανία. Εγώ θεωρώ ότι η τοπική βιομηχανία και σε επίπεδο μικρομεσαίας επιχείρησης που είναι στην περιοχή μας θα πρέπει να εξυγχρονιστεί, άρα τα στελέχη της, άρα οι επενδύσεις θα γίνουν με σύγχρονους όρους και να είναι ανταγωνιστικοί και δεν πρέπει να παραμείνουμε στους. Και γι' αυτό πιστεύω και γι' αυτό έχουμε επεκτείνει αυτό το πρόγραμμα μας να το μετασχηματίσουμε σε πιο, κάτι πιο πρακτικό για την τοπική βιομηχανία. Θα υπάρχει και αύριο η διαδικασία σε εξέλιξη της διμερίδας, οπότε θα προκύψουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία από αυτά τα επιστημονικά αποτελέσματα. Θα θέλω μια κουβέντα για τους δυο σας για ένα λίγο γενικότερο θέμα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω μια και σας έχω εδώ να σας αξιοποιήσω. Κύριε Καπουρίδη, ξεκινώ από εσάς για να κλείσω με την κυρία. Στηρίζονται αυτές οι επιστημονικές προσπάθειες και έρευνες από το κράτος σε αυτή την περίοδο της γενικευμένης κρίσης? Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε ο Αρχιμήδης λίγο πριν. Δηλαδή έχει τελειώσει 3 χρόνια. Τώρα όλοι ελπίζουν μόνο σε ευρωπαϊκά προγράμματα και ανταγωνιστικά θα κατορθώσουμε να πετύχουμε καινούργιες χρηματοδοτήσεις. Το πιο σημαντικό όμως από αυτό το ΤΕΙ της Πάτρας, το ΤΕΙ της Δυτικής Ελλάδας είχε 13 προγράμματα σε αυτό το πρόγραμμα, που σημαίνει από 100.000 ευρώ φτιάξε ομάδες πολλές και θα μπορέσουμε να φτιάξουμε καινούργια στοιχεία. Δηλαδή εκείνο που πρέπει, δεν πρέπει να κρεμόμαστε, πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς καινούργιο πλούτο, καινούργια έρευνα, καινούργια στοιχεία που να είναι η δική μας ομάδα. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Η δική μας ομάδα τώρα με βάση αυτή την εμπειρία που είχε και παράπλευρες βοηθητικές ενέργειες σχεδιάσει να φτιάξει έναν σκάνερ και έναν σαρωτή και έναν εκτυπωτή σε 3D διαστάσεις. Τον έχουμε ήδη φτιάξει και να το κάνουμε για κάθε σχολείο της Δυτικής Ελλάδας. Αυτό είναι το επόμενο project, το οποίο δεν
Πολύ ωραία. Να φτιάξουμε τις δικές μας δυνατότητες. Κυρία Παπαπαλού, εσείς η άποψή σας ποια είναι για την κατάσταση η οποία βιώνει και η έρευνα στην Ελλάδα και μάλιστα με πανεπιστήμια και ΤΕΙ που έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες και το έχουν αποδείξει. Δεν είναι τόσο καλή όσο θα θέλαμε. Εμείς σαν ΤΕΙ έχουμε και ένα μεγαλύτερο πρόβλημα ότι δεν έχουμε και μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα βοηθήσουν. Οπότε κάνουμε πολύ μεγάλο κομμάτι της έρευνας εμείς οι ίδιοι. Τώρα περιμένουμε καινούργια προγράμματα, ίσως και ΕΣΠΑ, για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε να συνεχίσουμε την έρευνά μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα όσα είπαμε. Θα μας δοθεί ίσως η ευκαιρία να τα ξαναπούμε και πιο αναλυτικά με άλλη ευκαιρία και αφού παρουσιαστεί και αύριο στη δεύτερη μέρα της διημερίδας το αποτέλεσμα της επιστημονικής δουλειάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στην έκθεση Χορέκα που θα γίνει στην Πάτρα, στο Παμπελοπονησιακό στάδιο τον ερχόμενο Απρίλιο. Παρουσιάστηκε σήμερα από τους εκπροσώπους του Συλλόγου Εστίασης και Αναψυχής. Ένα μεγάλο εμπορικό, οικονομικό αλλά και πολιτιστικό γεγονός για την Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα θα φιλοξενηθεί τον ερχόμενο Απρίλιο στο Παπελοπονησιακό στάδιο. Πρόκειται για την πρώτη κλαδική έκθεση της Χορέκας στην περιοχή μας. Ο Σύλλογος Εστίασης και Αναψυχής Νομού Αχαΐας θέλει να σας ευχαριστήσει στο κάλεσμα που ήρθατε για να ανακοινώσουμε τη Χορέκα Δυτικής Ελλάδος 2016. Είναι μια έκθεση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παμπελοπονησιακό 9 με 11 Απριλίου του 2016. Είναι η πρώτη έκθεση η οποία κάνουμε, στην οποία θα είναι εμπλεκόμενοι όσοι έχουν σχέση με το επάγγελμα της εστίασης. Μία έκθεση που απευθύνεται σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων γύρω από την εστίαση και αναψυχή. Υπολογίζεται μάλιστα πως στην περιοχή μας το τρίμερο που θα λάβει χώρα η έκθεση θα φτάσουν περίπου 15.000 επισκέπτες. Έχουμε συναντηθεί με πάρα πολλούς φορείς πριν από τη σημερινή ημέρα. Το έχουν δει και μας έχουν υποσχεθεί ότι θα αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια που κάνουμε από δήμους, από περιφέρειες, από ξενοδόχους, από συλλόγους. Θα είναι μια έκθεση που θα αφορά όλα τα επιμελητήρια, 6 νομούς, Αχαΐα, Τολοκαρνανία, Ηλία, Ζάκηθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Έχουμε κάνει πιλωτικές συναντήσεις με
αρκετούς από αυτούς τους νομούς και θα κάνουμε κι άλλες. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο η πρώτη έκθεση. Στόχος είναι να υπάρξει ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, άρα κατά επέκταση ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, οι διοργανωτές επιθυμούν η Χορέκα Δυτικής Ελλάδος να μην περιοριστεί σε ένα γεγονός που αφορά αποκλειστικά τους επαγγελματίες του χώρου, αλλά να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για την πόλη. Να επισημανθεί τέλος πως ο αριθμός των περιπτέρων θα είναι περιορισμένος. Ήδη έχουν καταγραφεί οι πρώτες συμμετοχές. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το Super B. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα εμπιστευτήκατε εμάς για την ενημέρωση σας. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση για τον καιρό. Γεια σας.